Δείτε την Τετάρτη το βράδυ στην εκπομπή «Εντός Αρκαδίας». Σχολείο στα Τρόπαια για πάνω από 4 μήνες δεν διδάσκονταν ένα πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα. Να υπάρξει λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος τουλάχιστον να τα θέτει σε σχετικά ίση θέση με τα παιδιά τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν κάνει τα μαθήματά τους και έχουν προχωρήσει. Τα ξενοδοχεία της Δημητσάνας γέμισαν από κόσμο. Όμως, ακόμα μετρούν τις πληγές τους από τα σημάδια της πανδημίας. Οι περισσότερες δηλώσεις σχετικά με τα έσοδα της χρονιάς και τις χειμερινές πληρότητες δεν είναι η πραγματικότητα. Τα ξενοδοχεία, τα δικά μήνες λειτουργίας, βρίσκονται σε εξαιρετικά δεινή θέση. Ο πολιτιστικός και εξοραστικός σύλλογος Στέμνησιωτών, ο Υψούντας, μας δείχνει το νέο του ημερολόγιο για το 2022. Τα χρόνια το χωριό μας έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών όλα τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και βεβαίως και το καλοκαίρι. Τετάρτη στις 9 το βράδυ με την Αγγελική Σπυροπούλου. Μόνο στο Ιόνιαν.